Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος, και ευχαριστώ το Δήμο Άργους Μακυνών και την φιλοξενία σε αυτόν τον χώρο. Η καινούργια μου δικαστική δημιουργία κυκλοφορείται κάθε κτίριο και μία ιστορία. Αφορμή γι' αυτό ήταν ο θαυμασμός για τα υπέροχα οικοδομήματα νεοκλασικά της πόλης του Άργους, τόσο θαυμασμός όσο και υπέρμετρη αγάπη που έχω για την πόλη του Άργους. Δημιουργός όλων αυτών των υπέροχων οικοδομημάτων ήταν ο Τσίλερ. Ο Τσίλερ ήταν ένας Γερμανός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, λάτρης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και δίτης αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής, και βλέπουμε στα οικοδομήματά του δείγματα από τις επιρροές του αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής, τόσο της αρχαιοελληνικής όσο και της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, με κάποιες αναφορές βυζαντινές. Μας χάρισε στην πόλη μας υπέροχα δημιουργήματα, όχι όμως μόνο στην πόλη του Άργους, όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πρωτεύουσά μας στην Αθήνα. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα εξευρωπαϊζεται. Δεν έχει πλέον τίποτα να ζηλέψει από τις ευρωπαϊκές πόλεις. Πόσες μέρες θα διαρκέσει η έκθεση? Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει, ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Απριλίου. Και οι ώρες που θα είμαι εδώ θα είναι από το πρωί 9 η ώρα, 10 μέχρι τις 1 το μεσημέρι, και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Και καλώ και προσκαλώ όλο τον κόσμο να βρίσκεται εδώ, να παρακολουθήσει αυτή την δουλειά μου, την εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν χαρά και τιμή μου να τους υποδεχτώ εδώ σε αυτή την υπέροχη αίθουσα τέχνης και πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έργα απλά εκτίθενται, ή αν κάποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει, θα μπορούσε. Και όποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει, με πολύ χαρά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το Μέγας Αλέξανδρος σήμερα υποδέχεται μια σπουδαία έκθεση της κυρίας Ελισάβετ Δήμα Καπούλου. Πραγματικά τα έργα μιλάνε μόνα τους. Είναι μια αργία ζωγράφος, η οποία αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη στον κόσμο και στην ιστορία του τόπου μας. Είναι αυτά τα σπουδαία έργα, τα οποία ναι μεν είναι μνημεία κληρονομιάς, τα οποία θα παραμείνουν, αλλά και με την δική της ιδιαίτερη παρέμβαση νομίζω ότι θα κοσμούν ιδιαίτερους χώρους που θα τοποθετηθούν και πραγματικά μιλάνε για την ιστορία του Άργους, που είναι μια πραγματική ιστορία και φαίνεται το μεγαλείο αυτών των νεοκλασικών ή αν θέλετε των παλαιότερων κτηρίων. Το σημαντικό είναι ότι θα είναι αρκετές μέρες η έκθεση εδώ, που θα δώσει μια ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο να περάσει, να δει και ενδεχομένως και να αγοράσει. Μας έχει συνηθίσει η κυρία Δήμα Πετροπούλου σε εκθέσεις κάθε χρόνο. Πέρυσι τέτοιες μέρες είχε με αγωνιστές του 21. Εργάζεται όλο το χρόνο για να μας παραδώσει και να μας δείξει τη δουλειά της τέτοιες μέρες. Φέτος η έκθεσή της φιλοξενείται σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος, που είναι ένας φανταστικός χώρος και μπορεί να δεχθεί και τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Από ό,τι βλέπετε, έπιασε τόπο αυτό το σπουδαίο έργο και κοσμείται ιδιαίτερα σήμερα με την παρουσία και της κυρίας Πετροπούλου. Είναι πράγματα. Εγώ όμως θέλω να κάνω και μια άλλη επισήμανση. Ένας άνθρωπος που δεν φαίνεται και είναι πίσω από τα φώτα είναι ο σύζυγός της, ο οποίος στέκεται πάντα δίπλα της και τη βοηθάει σε όλα τις τα εγχειρήματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος της δίνει δύναμη και έμπνευση από ό,τι βλέπω, και εύχομαι σε όλη τη στη ζωή να είναι έτσι. Η Ελισάβετ είναι η τρίτη έκθεση που κάνει στο Δήμο Άργου Μεκυνών. Ήταν τα πέτρινα γεφυρίδια η πρώτη, πέρσι ήταν η Ήρωας 21, ο οποίος τους χάρισε στο Δήμο. Μετά είχε στο πρόγραμμα να φτιάξει τα νεοκλασικά και τα παλιά κτίρια, γι' αυτό τα ονόμασε κάθε κτίριο και μια ιστορία, γιατί είναι ας πούμε διάφορα κτίρια. Έχει στο πρόγραμμα να συνεχίσει να φτιάξει και άλλα κτίρια τέτοια, και έχει και άλλα δύο προγράμματα που θα κάθε φορά, κάθε τέτοιο καιρό, για την επέτειο, για τους αγώνες αυτών που κάνουν, εμπνέεται να δώσει κάτι για το Άργος, για να μπορούμε όλοι μαζί να συζητούμε. Είναι επίμονη. Εγώ τα έργα δεν μπορώ να τα κρίνω, θα τα κρίνετε εσείς και οι ειδικοί. Σας επιτρέπει να βλέπετε την ώρα που δημιουργεί, τα βλέπετε ολοκληρωμένα ή βλέπετε σταδιακά όπως
συνήθως επειδή όταν δημιουργεί μπορεί να κάνει και 10 και 12 και 16 και 18 ώρες, το μόνο που θέλει ησυχία. Και το καλύτερο που κάνω δεν πάω στο χώρο της, μιλάμε λίγο, όταν τελειώσει το πρωί πριν ξεκινήσει. Θέλει ηρεμία γιατί εργάζεται πολλές ώρες και έχει ένα ταλέντο, ένα χάρισμα από τον Θεό που τη ζωγραφίζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ακριβώς. Πάντα κάτι σκέφτεται, έχει κάνει ένα πρόγραμμα, ήδη το δουλεύει τώρα το πρόγραμμα στο μυαλό της και θα αρχίσει όταν θα έρθει η ώρα να δουλέψει, να κάνει πάλι κάτι καινούριο για τον χρόνο. Και έχει και κάτι, θα τα δείτε, είναι προγραμματισμένα. Τώρα αυτά, για αυτά τι θα κάνει, τι θα πει, αυτό είναι την τελευταία μέρα που θα κλείνει η αυλαία, τότε θα κάνει και την ανακοίνωση, τι θα τα κάνει αυτά τα έργα. Και καλό και τον κόσμο να έρθει, γιατί θα έχουμε και ένα κέντερι εδώ, το οποίο θα είναι ιδιωτικό. Όπως και όλα τα έξοδα είναι της Ελισάβετ και ο Δήμος μόνο παραχώρησε την αίθουσα.